δάκρυα μου δεν πήγα κι αλλού ζητά δεν φτάγια κι εγώ κρίμα εγώ ρωτάω τα παιδιά να μου πούνε το δικό μου αριθμό. Ήθελα να ρωτήσω καταρχής σε σχέση με τη προηγούμενη σας ταινία που ήταν προσωπική ιστορία, ιστορική ιστορία, αν μπορείτε να πείτε λίγο η καινούργια σας ταινία πώς διαφέρει και πώς ξεκίνησε. Η προηγούμενη ταινία «Αλεμάγια» ήταν περισσότερο έτσι ένα οικογενειακό βίωμα. Αυτή εδώ δεν έχει καμία σχέση με κάτι αντίστοιχο. Είναι περισσότερο ξεκίνησε από μια ιστορία, από μια απλή είδηση, ότι μια γυναίκα απήγαγε ένα μωρό, άρπαξε καλύτερα ένα μωρό από το μευτήριο. Αυτό είναι και το μόνο πραγματικό στοιχείο της ταινίας. Όλο το άλλο είναι επινοημένο, είναι fiction. Όλο το άλλο. Αυτή η ιστορία, η χαρά, ξεκίνησε, θα έλεγα, από άλλη αφετηρία. Εκτός του ότι δεν είναι ένα οικογενειακό βίωμα, είναι κάτι που περισσότερο κινήθηκα εκεί από το ένστικτο. Με ενδιαφέρει πολύ ένας γυναικείος χαρακτήρας, ο οποίος θα βρισκόταν σε μια ακραία στιγμή, και όταν άκουσα αυτό το περιστατικό, πολύ σύντομα φτιάχτηκε μέσα μου αυτή η βασική ιστορία και μετά βεβαίως ξεκίνησε η δουλειά για να μπορέσει να οδηγηθεί στο να γίνει ταινία. Και σίγουρα η ιστορία είναι μια άλλη όψη στη μητρότητα, ας πούμε. Δεν έχουμε δει πολλές ιστορίες στο ελληνικό κινηματογράφο, θα έλεγα, έτσι, με πιο περίπλοκη εικόνα της σχέση μητέρας και παιδιού. Δεν ξέρω αν ήταν και αυτό ένας στόχος. Δεν είναι τόσο το στοιχείο της μητρότητας ότι έψαχνε να βρει το παιδί που δεν είχε, το παιδί που δεν μπόρεσε να κάνει. Βεβαίως υπάρχει αυτό. Έτσι. Είναι ένα εξωτερικό στοιχείο το οποίο έχει και μια υπόσταση. Από εκεί και πέρα πιο πολύ με ενδιέφερε ότι στο πρόσωπο του μωρού βρήκε μια αδελφή ψυχή, ένα παιδί όπως είναι και η ίδια. Είναι ένα πολύ καθαρό πρόσωπο η χαρά, αγνό πολύ, τόσο αγνό που μπορεί να γίνει και πολύ σκληρή. Μπορεί να γίνει όπως σκοτώνει μέσα στην ταινία. Μπορεί να είναι απρόσιτη και αλόκοτη. Και αυτό ακριβώς είναι, θα έλεγα, περισσότερο που πραγματεύεται η ταινία. Αυτό το τόσο καθαρό αλλά και αλόκοτο πρόσωπο αυτής της γυναίκας ξενίζει, και ενώ ουσιαστικά κάνει ό,τι κάνει έχοντας ένα τεράστιο απόθεμα αγάπης, τη βλέπουν ως τέρας. Αυτό πραγματεύεται λίγο πολύ η ταινία. Γιατί κλέψατε το μωρό? Αυτός που σκοτώσατε ήταν συνεργάτης σας? Έχετε ξαναδουλέψει με την Αμαλία Μουτούση και ποια ήταν η προσέγγιση της στο ρόλο αυτό, το πολύ δύσκολο ρόλο? Δεν είχαμε ξαναδουλέψει σε ταινία φιξιών. Είχαμε όμως μια έτσι αρκετά έτσι κοντινή σχέση από παλιά, διότι την έχω κινηματογραφήσει σε δύο ντοκιμαντέρ. Η Αμαλία Μουτούση είναι μια πολύ σπουδαία ηθοποιός του θεάτρου στην Ελλάδα και έτσι της είχα κάνει δύο ντοκιμαντέρ πορτρέτα. Μάλιστα ένα από αυτά είχαν κρατήσει τα γυρίσματα επί ένα χρόνο. Την ακολουθούσα με την κάμερα επί ένα χρόνο. Η Αμαλία, παρότι είναι ηθοποιός του θεάτρου, κινήθηκε σε μια πάρα πολύ λιτή γραμμή στην προσέγγιση του ρόλου, όπως είναι και όλη η ταινία εξάλλου. Όλη η ταινία στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτή τη λιτότητα και την αφαίρεση και στην προσπάθεια να έχουμε ένα ύφος το οποίο θέλει να είναι απολύτως ακριβές, να εστιάζει πάνω σε αυτή την ηρωίδα. Θα έλεγα ότι το βασικότερο στοιχείο, αν δει κανείς την ταινία, είναι ότι η κάμερα, ό,τι βλέπουμε σε αυτή την ταινία, η κάμερα το εστιάζει μέσα από τα μάτια της. Όχι υποκειμενικό, δεν εννοώ ένα υποκειμενικό βλέμμα της ηρωίδας. Ο θεατής βλέπει όλη την ιστορία με την ηρωίδα να είναι διαρκώς παρούσα στο πλάνο, στο κάδρο. Η αδίστακτη γυναίκα που άρπαξε το βρέφος από μευτήριο στο κέντρο της Αθήνας. Και σιγά σιγά
άρα μπαίνουμε στον κόσμο της. Αυτό απαιτούσε μια πολύ μεγάλη ακρίβεια στον τρόπο με τον οποίο θα κινηματογραφούσαμε την ταινία. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ εκτός κάδρου δράση, ο ήχος. Δηλαδή εστιάζουμε πάρα πολύ στην ηρωίδα και οι υπόλοιποι, που στο δεύτερο μέρος είναι η αστυνομία, τη συλλαμβάνουν, γίνονται το δικαστήριο, γίνονται διάφορα. Όλους αυτούς δεν τους βλέπουμε ποτέ, παρά μόνο τους ακούμε. Είναι η εκτός κάδρου δράση. Προσπαθούμε να αισθανθούμε αυτή τη γυναίκα, αλλά όχι να την εξηγήσουμε. Υπαριθμόν ένα υπόθεση. Χαρά Νικολάου. Είναι παρούσα η κατηγορουμένη? Επαναλαμβάνω, η κατηγορουμένη είναι παρούσα? Σε αυτή τη λιτότητα υπήρχε χώρος για αυτοσχεδιασμό? Ναι, ασφαλώς υπήρχε χώρος για αυτοσχεδιασμό. Ένας αυτοσχεδιασμός ο οποίος αναπτύχθηκε αρχικά στις πρόβες, οι οποίες κράτησαν αρκετό χρονικό διάστημα. Δηλαδή υπήρξε ένας αυτοσχεδιασμός ξεκινώντας από το μηδέν, θα έλεγα, για να μπορέσει να βγει ο χαρακτήρας και το σενάριο, δηλαδή να προσαρμοστεί σε αυτό το χαρακτήρα. Υπήρχε όλη η βάση, η ιστορία, αλλά το σενάριο σε ό,τι αφορά τις ειδικότερες λεπτομέρειες, το λόγο ή το μη λόγο ή τη συγκεκριμένη δράση της ηρωίδας, βγήκε μέσα από τις πρόβες. Παρ' όλα αυτά, ειδικά στις σκηνές της φυλακής, στο δεύτερο μέρος της ταινίας που η ηρωίδα είναι μόνη της και που είναι τα σημεία όπου την ακούμε να μιλάει μόνη της, εκεί το αυτοσχεδιασμός από την πλευρά της Αμαλίας λειτουργήσε σε πολλές περιπτώσεις και ήταν και από τα καλύτερα στοιχεία της ταινίας. Επαναλαμβάνω, η κατηγορουμένη είναι παρούσα? Η κατηγορουμένη είναι παρούσα? Όταν βγαίνει το κοινό συνήθως από την αίθουσα, ποιες είναι οι αντιδράσεις, τι λένε? Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξέρω ότι πήγε πολύ καλά η ταινία στη Σκωτία, παραδείγματος χάρη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ φανταζόμουν ότι η ταινία αυτή δεν θα μπορούσε να συναντήσει εύκολα το κοινό, ότι θα ήταν κλειστή και λίγο δύσκολη στην επαφή του κοινού με την ηρωίδα και τα όσα συμβαίνουν στην ταινία. Η αλήθεια είναι ότι συνέβη το εντελώς αντίθετο. Δημιουργεί έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον, προσελκύει την προσοχή του και το ενδιαφέρον του κόσμου. Θέλουν να ανακαλύψουν τι υπάρχει γύρω και πίσω από αυτή τη γυναίκα και μπορούν να ρωτήσουν τα πιο απίθανα πράγματα γύρω από το τι μπορεί να είχε κάνει στο παρελθόν, προτού δηλαδή ξεκινήσει η ταινία, ή τι μπορεί να συνέβη μετά, αφού τελειώνει. Και αυτό πάντα δίνει έτσι μια ικανοποίηση, διότι φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει ένα... δημιουργήθηκε μια περιοχή μέσα στην ταινία, η οποία, μια ενέργεια, η οποία κάτι έκανε στους ανθρώπους που το είδανε. Αλλά σίγουρα η ταινία ήθελε να κουνήσει λίγο τον κόσμο, να μην είναι έτσι, να τους προκαλέσει με κάποιο τρόπο. Ναι, όχι όμως είναι, όχι μια πρόκληση για την πρόκληση, όχι μια πρόκληση για απλώς για να δημιουργήσει ένα event, να το πω έτσι, να δημιουργήσει μια κατάσταση για να λειτουργήσει υπέρ της ταινίας. Όντως, σε αυτό δηλαδή συμφωνώ ότι μια ταινία, μια κινηματογραφική ταινία, πρέπει να ξεβολεύει το θεατή, πρέπει να δημιουργεί ερωτήματα, αλλά αυτό όλο πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας. Μιας διαδικασίας που σχετίζεται άμεσα με την ιστορία και τα πρόσωπα και το ύφος. Σε όλη την παραγωγή, τι ήταν το πιο δύσκολο σαν παραγωγή? Η ταινία πρώτα απ' όλα ήταν εντελώς ανεξάρτητη. Όταν έγινε δεν είχε καμία χρηματοδότηση. Έγινε με χρήματα δικά μου κατά το ίμιση και τα υπόλοιπα ήταν δανεικά. Έγινε μάλιστα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Μιλάμε για τον Νοέμβριο του 2011. Ήταν η εποχή που έπεφτε η κυβέρνηση. Έπεσε η κυβέρνηση Παπανδρέου, ήρθε η κυβέρνηση Παπαδήμου. Όλοι λέγανε ότι η Ελλάδα θα καταρρεύσει, ότι θα φύγει από το ευρώ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αυτό σε ό,τι αφορά στο οικονομικό. Σε ό,τι αφορά στην ταινία αυτή καθ' αυτή, είχαμε να διαχειριστούμε ένα μωρό 3 μηνών. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
Ευτυχώς όλα πήγανε πολύ καλά με το μωρό, μετά την πρώτη μέρα τουλάχιστον, τέλος πάντων, που μας συνήθισε, να το πω έτσι, αν θα μπορούσε να υποστηρίξω κάτι τέτοιο. Μετά ήταν όλα πήγανε καλά. Η ταινία έγινε στο χρόνο που έπρεπε να γίνει, ούτε μία μέρα παραπάνω. Δεν υπήρχε και η δυνατότητα, εξάλλου. Ήταν όμως πολύ καλά οργανωμένη. Ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη παραγωγή. Τώρα, μετά από τη χαρά, ποια είναι η επόμενη ταινία, η ντοκιμαντέρ? Αυτό το διάστημα κάνω μια ταινία για το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων, την περίοδο της γερμανικής κατοχής, όταν οι Γερμανοί είχαν εκτελέσει 700 ανθρώπους και είχαν κάψει τα Καλάβρητα. Είναι μια ταινία πάνω σε εκείνα τα γεγονότα, ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, το οποίο στη συνέχεια, καλώς ο χρόνος των πραγμάτων, θα πάει και στο κινηματογράφο, στις κινηματογραφικές αίθουσες. Σύντομα ελπίζω ότι η χαρά θα προβληθεί στις αίθουσες στην Ελλάδα. Και μετά από αυτό που θα έχει τελειώσει, ουσιαστικά θα έχει ολοκληρωθεί η πορεία της ταινίας, πιστεύω ότι θα προκύψει σύντομα ένα καινούριο σενάριο φιξιών για την επόμενη ταινία. Και έλεγα ότι η χαρά, το πιο σημαντικό κέρδος που μου άφησε, είναι ότι μπόρεσα να βρω ένα ύφος το οποίο αισθάνομαι ότι με εκφράζει, και θα ήθελα, χτίζοντας πάνω σε αυτό το ύφος, να συνεχίσω στην επόμενη ταινία, χωρίς να είναι φυσικά ίδια, δεν θα είναι το ίδιο πράγμα, αλλά αισθάνομαι ότι μπορώ να κρατήσω αρκετά στοιχεία και να προχωρήσω παραπέρα, έχοντας κάνει πλέον αυτή την ταινία. Είναι παρούσα η κατηγορουμένη? Επαναλαμβάνω, η κατηγορουμένη είναι παρούσα?